Hello ladies, hello gentlemen, εδώ. Τον χάσαμε το Μακαρίτη. Τον χάσαμε το Μακαρίτη σήμερα. Δηλαδή μην με δουν και βάλω μαύρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το πιο γκλάμουρ χρώμα και το πιο αριστοκρατικό γιατί θα πρέπει να συνδυάζεται με κάτι το πένθυμο. Δηλαδή πρέπει να φορέσεις μαύρο όταν δεν είσαι καλά, όταν χώρισες, όταν κάποιος έφυγε από τη ζωή κτλ. Το μαύρο, παιδιά, είναι ένα χρώμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ και αναδεικνύει. Και θα σας πω και τώρα κάτι που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολλοί όμως δεν το ξέρει. Το καλοκαίρι που μαυρίζουμε πάρα πολύ, εγώ εντάξει διατηρώ και λίγο το χρώμα μου και το χειμώνα, θεωρούμε ότι όταν φορέσουμε έντονα, πορτοκαλί, κίτρινα, άσπρα, ότι τονίζουμε το μαύρισμα. Θα σας πω λοιπόν κάτι για να το ξέρετε. Ότι τονίζετε περισσότερο το μαύρισμά σας και φαίνεστε πιο εντυπωσιακά μαυρισμένοι όταν φοράτε μαύρο ρούχο στο μαυρισμένο κορμί. Κάντε το αυτό και θα με θυμηθείτε. Αν όμως δεν με θυμηθείτε, ο νέος τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος που μας έχει αγκαλιάσει όλους πάρα πολύ και που, εν πάση περιπτώσει, μας έχει κάνει να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία και σας ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Μη μου πει, δηλαδή τα αρχικά της εκπομπής στα ελληνικά, κενό, και αποστολή στο 54454 ό,τι θέλετε να μου πείτε για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς, για να μιλήσετε για τους καλεσμένους μας, για τους συνεργάτες μας ή ακόμα και για να κάνετε και καταγγελίες. Γιατί δεχόμαστε και τις καταγγελίες αυτής της εκπομπής. Μη πει. Κενό στο 54454. Μία πάρα πολύ ωραία και πλούσια θεματικά εκπομπή έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα, με τρεις συνεργάτες μου και έναν σούπερ καλεσμένο. Ξεκινάω από τη Μαρία Κατσουλέρη που είναι εδώ ακριβώς δίπλα μου, όπου από τη στήλη της την ιατρική έχει να μας απασχολήσει και να μας λύσει πολλές απορίες για ένα αντρικό ζήτημα. Πολύ ωραίο θέμα αντρικό που έχει να κάνει με την παρθενιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Πανταζή όταν ακούσει για παρθενιά, την πιάνουν τα γέλια. Δεν κορίτσι μου, υπάρχει και αυτό στη ζωή. Ναι, υπάρχουν και άντρες που είναι παρθένοι. Δεν στο ζώδιο, πολύ. Είπα εγώ τίποτα. Στο σώμα, κανείς. Λοιπόν, η Μαρία η Πανταζή από τη μαχητική της στήλη. Αμέσως μετά θα έρθει κοντά μου στο δεύτερο και τρίτο μέρος η Χριστίνα Κακούτη από την στήλη Μόδα και Ομορφιά, όπου προετοιμάζει πολύ πολύ ωραίο θέμα για σήμερα. Και το πρώτο μας μέρος, αθλητικά και μαχητικά Μαρία. Μετά θα μείνουμε τα τρία μας για να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Μια και η Μαρία Πανταζή θα συνεχίσει με τα παιδιά στα μαθήματά της. Έχουμε ένα πολύ ωραίο καλεσμένο. Βέβαια, λίγο τραυματισμένο, αλλά αυτό σημαίνει μαχητικό. Αθλητής. Δεν έχω και το σήμερα... Γιάννη να του κάνει ένα κοντινό μετά, ναι, μετά που θα έρθει. Θα του κάνουμε και ένα. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι έπαιξε και δυναμικά. Έπαιξε δυναμικά και έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος ο Φουλίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε, Γιώργο, που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Η οποία πρόσκληση, Αλέξανδρε. Είναι το δώρο του για τα γενέθλια. Είναι το δώρο του για τα γενέθλια. Γιατί είχα παρουσιάσει τους αγώνες του κύριου Σασαρίδη, αγώνες επίλεκτων αθλητών. Ήταν στο main event ο Γιώργος, κατά λάθος σκίστηκε πάνω στον αγώνα και είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα. Είναι δυνατόν να μην του κάνω σαν δώρο να τον καλέσω εδώ? Εννοείται, το λιγότερο που μπορείς να του κάνεις μαζί με 1000 ευρώ στο λογαριασμό του. λοιπόν... Ναι, εντάξει. Ο Γιώργος μην τον βλέπεις έτσι μικρό, μόνο 18 χρονών, έχει όσους αγώνες έχω κι εγώ, έτσι. Τόσους πολλούς με θηρίο. Μια πενταριά αγώνες σίγουρα. Γιάννη, ξέρεις τι ήθελα, σε παρακαλώ. Ήθελα να κάνουμε ένα κοντινό εδώ πέρα. Αυτό το σχίσιμο και αυτό ένα το μάτι. Ένα κοντινό να κάνουμε στον καλεσμένο μας, καλέ. Ναι. Δεν θα κάνουμε. Κοίτα εδώ τα γόρια. Μου ήρθε όμως. Παρόλο τον τραυματισμό του, τα κατάφερε και ήρθε. Μα ο αθλητής δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μέσα στην καθημερινότητά του. Δεν βλέπει αν έσχισε το μάτι, αν λίγο στράβωσε η μύτη, αν λίγο πονάει το χέρι. Ο αθλητής μπορεί να το πάθει αυτό ακόμα και σε μια προπόνηση. Δεν είναι κάτι κακό. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Όπως και εγώ που μιλάω πάρα πολύ, μπορεί μια μέρα να πάθω και αφωνία να μην μπορώ. Αλλά θα έρθω πάλι με νοήματα. Πότε έχω μάθει ξέρουμε. Και την... το πότε το πεθάνω. Λοιπόν. που και εκεί μπορεί να σας μιλάω. Ελέγχετε κάπου το μνήμα μου. Ωραία. Δεν είναι και κακό. Ωραία. Λοιπόν, επίσης και να το προσέξετε πολύ για λαιλασία, παιδιά. Μην πάρουν το σώμα μου για σκήνομα. Να το πάρουν και για σκήνομα. Λοιπόν, γιατί φοβάσαι να μιλήσεις για την μεταθανάτιο ζωή? Θα μιλήσω εγώ για την μεταθανάτιο ζωή. Ναι, με την Μέγκη τη Δαμουράκη, ωραία. Χριστός και Παναγιά, δεν θα έρθω. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και να πούμε. Σε ποιο άθλημα ουσιαστικά διακρίνεσαι? Στο kickbox. Ποια είναι? K1. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι, K1. Ναι. Και σε αυτό, επειδή είχε να δω λίγα πλάνα, ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Γιατί λέμε, ας πούμε, K1 και το τονίζουμε? Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. K1 είναι όταν περιέχει και γόνατα, το παιχνίδι. Η άλλη κατηγορία είναι low kick, που δεν περιέχει τα γόνατα. Μετά, πιο πολύ στο τεχνικό κομμάτι, υπάρχει και το light, που είναι πιο πολύ δείχνει τεχνική, καθαρά σημεία.
Τώρα ξέρω εγώ στην ηλικία. Στα υπόλοιπα. Ναι. Όταν λες γόνατα εννοείς, χτυπάνε με γόνατα. Ναι, ναι. Η Μαρία πρέπει να σου πω ότι είναι του ασχέτου και γωνία είναι, γι' αυτό σήμερα μαζί σας τα μάθει. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ένας αθλητής είναι πάρα πολύ νέος, γιατί είναι μόλις 18, και ξεκινάει με δυναμικές κατηγορίες το K1, εντάξει. Έχει μετά υπάρχουν κατηγορίες που να πεις ότι έδειξες και κάτι ακόμα ή απλά μεσουρανείς το K1, επειδή είναι μια δυναμική κατηγορία. Όχι, εντάξει, είναι αναλόγως που αγωνίζεται. Μετά από εκεί και πέρα μπορείς να παίξεις σε κάποιο πανελλήνιο. Σε κάποιο ο Γιώργος έχει πάρει κάποια πανελλήνια και τώρα ετοιμάζεται και για το πανελλήνιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μάτι του θα είναι καλά. Άρα θα παίξεις το πανελλήνιο και μετά μπορείς να πας σε πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο και να παίξεις και σε επαγγελματικές διοργανώσεις. Μάλιστα. Πότε ο Γιώργος ξεκινάει να ασχολείται με τα μαχητικά αθλήματα? Στα 7 μου ξεκίνησα. Πώς έγινε αυτό το. Ο παππούς μου πιο πολύ με πήγε. Ήταν μαχητικός αθλητής? Ή απλά ήθελε να σε πάει έτσι να παίξει κάπου δυναμικά. Έκανε αυτός πιτσιρικά όταν ήταν μικρός πυγμαχία, αλλά όχι έτσι. Ήταν κοντά η σχολή. Πάντως έχει παρατηρηθεί, παιδιά, ότι οι παππούδες, οι γιαγιάδες θέλουν τα εγγονάκια τους να τα πάνε σε καράτε, kickboxing και αυτά. Είναι πολύ κοντά σε αυτά τα αθλήματα. Και ξέρετε τι βλέπω, όταν περνάω από κάποιες σχολές απ' έξω, ξέρεις που κάνουν το μάθημα μέσα. Που είναι οι γιαγιάδες και οι παππούδες και περιμένουν τα παιδάκια. Και κάνουν αυτό το πηγαδάκι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες χαίρονται τόσο πολύ που βλέπουν τα παιδιά τους με το έτσι και με αυτό. Παιδιά, πιο πολύ και από τους γονείς. Εσένα οι παππούδες έρχονται να σε δουν σε αγώνα? Όχι. Πιο πολύ ο πατέρας μου και αυτό με το ζόρι. Δεν θέλω να έρχονται. Δεν θέλεις εσύ ή δεν θέλουν εκεί? Δεν ξέρω, μην αγχώνεται και ο πατέρας μου και εγώ πιο πολύ αγχώνομαι. Γιατί το χτυπάνε, στην ουσία είναι αγχωτικό. Το χτυπάνε, χτυπάει, εντάξει, ξέρω ότι έγινε ένα τίτλο, τραυματίζεται, όσο να είναι. Να σου πω κάτι, πάντως πολλοί άνθρωποι, το έχω παρατηρήσει, όταν παίζουν επαγγελματικά, όταν είναι δικά τους πρόσωπα, κάποιοι παίρνουν πολύ μεγάλη ενέργεια, κάποιοι άλλοι αποσπούν πολύ από την ενέργειά τους. Όταν ξέρουν ότι από κάτω είναι η αγαπημένη, ο αγαπημένος, ο παππούς, η μαμά. Σου λέει καλύτερα μην έρθει, παιδί μου, θα στα πω μετά. Ναι, 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 πιο καλά. Εσύ με τον παπά όμως, Μαρία, πώς. Εντάξει, εγώ δεν το πολύ θέλανε οι γονείς μου καθόλου. Στους αγώνες στιγμή, τους ήθελες? Εγώ τους ήθελα πάρα πολύ. Εκείνοι δεν πολύ θέλανε. Α. Σε κάποιους αγώνες όμως στην Ελλάδα είχαν έρθει. Είχαν έρθει και χαιρόντουσαν κιόλας, γιατί ευτυχώς ήταν νικητήριοι οι αγώνες. Ποιοι αγώνες πιστεύεις είναι αυτοί οι οποίοι σου δώσαν ένα προβάδισμα και. Αυτή τη στιγμή είναι το όνομά σου όπως είναι και εμείς σε καλέσαμε σε κάτι καλύτερο. Ή ποιοι παίχτες, αν το θες. Να μου πεις ότι που κέρδισε αυτό τον παίχτη που είναι πολύ καλός, μου έδωσε μία όθηση. Πιο πολύ διοργανώσεις. Ποιες? Το Iron Challenge. Πολύ σημαντικό. Το The Battle. Το Open Championship, γιατί δεν το αναφέραμε πρώτο-πρώτο. Και το Open Championship. Έτσι, μπράβο. Στο Open Championship ήταν όταν εγώ ήμουν. Ναι, όταν ήμασταν μαζί. Αυτό μου θυμίζει. Και λέω, βρε, εγώ δεν πήγα σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά εγώ τον έχω δει να παίζει. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις ουσιαστικά να φτάσεις? Δηλαδή, έχεις από τα 7 όσο ασχολείσαι με αυτό. Ναι. Σπουδάζεις κάτι άλλο, κάνεις κάτι άλλο? Προπονητική. Ωραία. Ξεκινήσω σχολή. Ο δικός σου προπονητής και η δικιά σου σχολή τώρα που προετοιμάζουν το Γεώργιο τους αγώνες είναι? Είναι ο Θέμης Ασαρίδης και ο Κώστας Ασαρίδης. Είναι προτεργάτες στο kickboxing, ναι. Έχουν έρθει από πάνω από βόρεια, από Ρωσία, δεν έχουν έρθει? Ναι. Έχουν έρθει και έχουν τους μεγαλύτερους αθλητές. Αυτοί διδάξανε, προπονήσανε τους μεγαλύτερους αθλητές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και έχουν εκπροσωπήσει και τα ελληνικά χρώματα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και σκέψου τώρα ότι έχουμε και τα 25 χρόνια της σχολής τους. Ναι. Άρα σκέψου πόσα χρόνια είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή ήδη 25 χρόνια προπονούν στην Ελλάδα. Σκέψου πόσοι δηλαδή, αθλητές έχουν περάσει από εκείνους. Πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο σε εξητάρει σε όλο αυτό το άθλημα? Στόχος μου από μικρός είναι να με ξέρει ο κόσμος. Έλα στην εκπομπή, καλέ. Αγχώνεσαι και βαριέσαι εκεί πέρα. Μπαμπού, μπαμπού, μπαμπού. Έλα εδώ πέρα, μια μαύρο θα σε ξέρουν όλοι. Σταμάτα το kickboxing. Λοιπόν. Όχι, να σε ξέρει ο κόσμος μέσα από το άθλημά σου. Ναι, μέσα από το άθλημά μου. Από τις διακρίσεις μου. Θέλω να κάνω ακόμα πιο μεγάλες διακρίσεις και να φτάσω στο παγκόσμιο επίπεδο. Σου εξωτερικό. Δίνει και μία σιγουριά? Σιγουριά, εννοείς το άθλημα, σαν άνθρωπος, σαν Γιώργος, αισθάνεσαι καλύτερα, αισθάνεσαι πιο δυνατός. Ναι, και το άθλημα που κάνω ένα δυναμικό άθλημα, πιστεύω μου δίνει δύναμη, μου δίνει πολλά. Σου δίνει δύναμη και ενέργεια ότι θα σου κολλήσουν περισσότερες κοπέλες?
Εντάξει. Αυτό έχει και αυτό. Μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Δεν είναι σε όλα. Είναι τώρα θα πιω Γιάννη λίγο νερό και θα τα πω πολύ καλύτερα. Να ξέρεις, το επόμενο θέμα. Λοιπόν, οι κοπέλες νιώθουν μια μεγαλύτερη σιγουριά όταν το αγόρι τους γνωρίζει και πέντε τεχνικές. Δηλαδή σου λέει μωρό μου αυτός με πήραξε δίρτονα. Σε μικρότερη ηλικία παιδιά τώρα. Η κοπελίτσα τώρα του 14, 15, 16, 17 που βλέπει τον Γιώργο και λέει «Α, εμένα μου αρέσει ο Γιώργος και αυτός σε χτυπάει», νιώθει ότι οι γυναίκες το έχετε, το έχω δει εγώ όλα αυτά τα χρόνια που κι αν έχουν περάσει στρατός και στρατός. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες όταν ο άντρας τους έχει μία θέση ή μία δύναμη ή κάτι, μπορεί να κάθεστε για καφέ και να σου λέει: «Ξέρεις κάτι, αυτός ξέρεις τι με πήρε και μου στείλε ένα μήνυμα. Θέλουν να σε δουν λίγο να τα πανίσεις και να λες: Ποιος μωρό μου, πες μου εμένα τώρα». Και σου λέει: «Όχι, όχι, όχι, μην κάνεις τίποτα. Αυτό μόνο που της είπες τελείωσε. Γιατί η γυναίκα είναι εντάξει». Έχουν συμβεί τέτοια παραδείγματα? Όχι, δεν μου έχει τύχει ακόμα. Ακόμα είναι μικρός. Ακόμα είναι μικρός. Μετά την εκπομπή θα σου τύχει. Εδώ πέρα γίνονται τα πάντα. Έλατε. Λοιπόν. Έλατε. Τώρα θα κάτσεις 2 ώρες εκεί να μιλάμε, να ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ήθελε να πα απέναντι την άκρη του συνεργάτη σου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πες μου ανθρώπους ή προπονητές ή και αν το θέλεις που είχες καλεσμένους, που είχες πρότυπα. Που είχες πρότυπα. Τώρα βλέπει τη Χριστίνη ή Ειρήνη τη λένε τελικά. Η Χριστίνα, παιδί μου, τη βαφτίσατε όλοι η Ειρήνη, κάναμε μια πλάκα, για πες. Πρότυπα αθλητών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε πρότυπα προπονητών. Πρότυπα μου, καταρχάς, είναι προπονητές μου. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Και ο δάσκαλός μου, Θέμης Σαρίδης, που έχει πολλές διακρίσεις. Είναι εντάξει εκεί, γιατί... Είναι εντάξει, Γιάννη. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο πατέρας μου που με βοηθάει, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Και σαν πρότυπο, έτσι, μου αρέσει ο αθλητής το Μαρόκο, ο Μπαρχάρη. Α, ο Μπαρχάρη. Πώς τον είπες? Μπαντεχάρη. Όχι, Μπαντεχάρη, είναι άλλη αυτή. Δεν γνωρίζω, λοιπόν, τι να κάνω. Ποια χώρα για σένα είναι πολύ μπροστά στο συγκεκριμένο άθλημα? Η Ολλανδία. Πιστεύω, πολύ σωστό. Γιατί... Ναι. Μαρία Ολλανδία είχαμε πει. Ναι, και Ολλανδία. Μας. Και εγώ Ολλανδία προπονούμε. Και... Έχεις παίξει κάποια χώρα στο εξωτερικό μέχρι τώρα? Όχι, δεν έχει... Δεν έχει τύχει ακόμα, Μου είχατε κάνει μια... Α, ναι, ήσουν κάτω από 18 χρόνων. Είχα κανονίσει πέρσι η Ιταλία, αλλά ήσουν κάτω από 18 χρόνων. Ανέβηκε, δεν καταφέραμε. Τώρα είναι πάνω από 18. Τώρα είναι πάνω από 18. Τώρα μόλις έχουμε κάτι. Να ξανακάνετε την πρόταση και φέτος. Σε παρακαλώ. Γενικότερα, είναι δύσκολη η αθλητική αυτή διαδικασία. Δηλαδή, εννοώ ότι, ξέρεις, όταν λέμε για αθλητισμό επαγγελματικά, πάει το μυαλό μας ότι κάνουμε υποχωρήσεις και θυσίες. Με το kickboxing δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσο πολλές θυσίες. Πώς δεν υπάρχουν θυσίες? Είναι αναλόγως καθένας που θα το δει το άθλημα. Δηλαδή, άλλος μπορεί να το πάρει για χόμπι. Να πάει να χτυπάει το σάκουνο, να κάνει το σπάρι του. Το παιδί που θα κάνει επαγγελματισμό όμως πρέπει να προσέχει τα κιλά του, τη διατροφή του. Πολλά. Υπάρχει και το εύκολο κομμάτι και το δύσκολο κομμάτι. Εσύ ποιο κομμάτι έχεις διαλέξει, ποιο δρόμο έχεις διαλέξει? Το δύσκολο, ναι. Και οι θυσίες που κάνεις εσύ για το άθλημα, σε καθημερινή διατροφή, βόλτες, ξενύχτια, όλα αυτά με τους φίλους μου. Και εγώ σαν τότε κινδυνεύεται, τραυματίζεται. Τραυματισμοί, όλα αυτά. Βέβαια, εγώ δέχομαι τώρα και τις ερωτήσεις, ξέρεις, και των παιδιών και τα λοιπά. Υπάρχει ένας παίκτης που θα ήθελες πολύ να βρεθείς πάνω στο ρινγκ μαζί του από το εξωτερικό? Στην κατηγορία σου ή και λίγο αργότερα, μετά από ένα χρόνο, από 2. Δηλαδή, κάνουμε τώρα μία ανοιχτή πρόσκληση σε έναν ξένο παίχτη που θα ήθελες να αναμετρηθείτε. Ξένο. Γιατί ο Μπαντεχάρη, ας πούμε, δεν είναι στα κιλά σου, είναι σε άλλη κατηγορία. Κάποιον στην κατηγορία σου, ας πούμε, κάποιον που θαυμάζει την κατηγορία σου. Υπάρχουν πολύ μικροί, Μαροκινοί κι αυτοί. Μπολέι, τι είναι, ο Τζαράγια είναι. Παίζουν στο Infusion. Μ' αρέσουν το στυλ τους, είναι και 1-2 χρόνια μεγαλύτεροι μου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να αναμετρηθώ μαζί της. Μάλιστα. Μπορούμε να, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά η κυρία Μαρία Πανταζή εδώ πέρα, η team manager. Ναι, όχι, εντάξει, για Infusion κάτι μπορούμε. Είναι εύκολη, είναι καλή οργάνωση, είναι δύσκολη οργάνωση. Ναι, μια χαρά. Είχα παίξει εκεί που είχα πάει στην Ταϊλάνδη, στο Infusion Reality. Θα το προσπαθήσουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Η Ελλάδα πιστεύεις ότι δίνει τις προοπτικές στο να αναδειχθεί ένα τόσο καλό άθλημα και τόσο καλή και σκληρή προπόνηση που κάνετε εσείς? Όχι, πιστεύω. Όχι. Δεν υπάρχουν πολλές πόρτες όπως η Ολλανδία. Στην Ολλανδία πιο πολύ πάνε
Στην Ολλανδία, ξέρεις τι γίνεται, όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί αθλητές. Δηλαδή, ναι, εμείς, ας πούμε, του επίπεδου σου έχουμε 20 αθλητές στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία είναι 100. Δεν είναι μόνο 20. Σίγουρα και... υπάρχουν και περισσότερες διοργανώσεις, όπως και στην Ελλάδα πλέον γίνονται πολλές διοργανώσεις. Εγώ πιστεύω ότι για να αναδειχτείς, ακόμα και σε μια μικρή χώρα, μπορεί να αναδειχτείς και αργότερα σε καλούν και στο εξωτερικό. Σίγουρα. Απλά στην Ολλανδία υπάρχουν πιο μεγάλες διοργανώσεις. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει μεγάλα πράγματα να γίνονται. Ναι, και στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Και όλα αυτά έχουν τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά δεν υπήρχαν έτσι. Σίγουρα, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Μπορεί ένας αθλητής να κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Αλλά για να γίνει το πρέπει να πάει σίγουρα, στο εξωτερικό. Σίγουρα. Θα πρέπει να κάνει και αγώνες στο εξωτερικό ή να τον καλέσουν είτε να κάνει σίγουρα. Και κάποια αεραστεχνικά παιχνίδια. Έχει στόχους εσύ, συγγνώμη κύριε Αλεξάνδρου. Όχι, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε το μήνυμά σας. Κάντε μου like πριν είδα που μου έκανε like. Τι πώς είσαι, ανέβασε φωτογραφία. Ανέβασε φωτογραφία και την ώρα της εκπομπής έκανε like. Μάλιστα. Τι σε ρώτησα, είδες τώρα. Δηλαδή μας κόβεις τον ήρμο των σκέψεων. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ήθελα να σε ρωτήσω αν σκοπεύεις, αν έχεις κάποιο στόχο για το εξωτερικό. Δηλαδή, ωραία, τώρα έχεις γίνει 18, επόμενοι αγώνες πιθανότατα θα σε καλέσω και εγώ κτλ. Υπάρχουν όμως και μεγάλα αεραστεχνικά, τα παγκόσμια, τα πανευρωπαϊκά. Έχεις στόχο να παίξεις σε κάποια από αυτά τα πρωταθλήματα? Είχα παίξει στο K1, το που έγινε πρόσφατα στο τώρα Βαλάκι. Τώρα τη ΣΥΣΚΑ, ναι. Ωραία. Πήρα τη δεύτερη θέση. Α, πήρες δεύτερη θέση στο παγκόσμιο. Είχα χάσει στο τελικό από Πολωνό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ καλή διάκριση. Ναι, βέβαια, Θεωρώ πρώτα πρέπει να κάνεις. Να εδραιωθεί στην Ελλάδα, βέβαια. Να είσαι σίγουρα τα top 3 ονόματα και μετά να δεν μπορεί και μετά να ανέβεις. Η κατηγορία σου είναι στα 65 κιλά, έτσι. Ναι, 65. 65 κιλά, πολύ ωραία. Μια χαρά. Εμείς θέλουμε καταρχήν να του ευχηθούμε, πάει πάρα πολύ καλά, καλή να στείλουμε τα παιδιά μας στη σχολή του, στον προπονητή του, να ξαναπούμε άλλη μια καταρχήν, καλή επιτυχία στο Πανελλήνιο που έχει να παίξει. Θέλω να ευχαριστήσεις, κοιτάζοντας τον κόσμο, για ένα κοντινό στον φίλο μου, γιατί οι fans, δηλαδή οι γυναίκες και άντρες, οι άντρες εννοώ επαγγελματικά, οι γυναίκες επί προσωπικού, να ευχαριστήσεις αυτούς που εσύ πιστεύεις ότι σε όλο αυτό τον αγώνα που κάνεις παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο και είναι δίπλα σου. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους προπονητές μου, τον Κώστα Σασαρίδη και τον Θέμη Σασαρίδη και τον πατέρα μου που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω στους αγώνες. Και στις ήττες και στις νίκες, να με βοηθάει να συνεχίζω. Και τους φανς μου που με ακολουθούν και είναι εκεί, με χειροκροτούν, παίρνουν εισιτήρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο, καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ τη Μαρία Πανταζή για σήμερα μόνο. Δεν θα παραμείνει στο υπόλοιπο δύο κομμάτια μαζί μας, γιατί έχει πολύ σημαντικούς αγώνες. Μείνετε εκεί πέρα έτσι για να τα πούμε και γιατί πρέπει να προετοιμαστεί. Αμέσως μετά όμως έρχεται από την στήλη Μόδα και Ομορφιά κοντά μας η αγαπημένη Χριστίνα Κακούτη. Η Μαρία Κατσουλάκη θα παραμείνει για να συζητήσουμε για την αντρική παρθενιά. Ωστόσο εσείς που θα είστε στο δρόμο, live streaming, συνεχίζετε να μας βλέπετε κανονικότατα για να ακούσετε μικρό παιδί, είναι να πει στο σφίλ. Ναι, για να πει τα υπόλοιπα για την αντρική παρθενιά. είναι το θέμα αυτό μείζων και μου αρέσει πάρα πολύ. Και παιδιά, θα τα δώσω όλα. Μείνετε κοντά μου. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστί χαχείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Άλλη μια εκπομπή έτσι που έχει ακόμα δύο θέματα. Έχει και μια πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Έχει Μαρία Κατσουλέρη εδώ πέρα κοντά μου. Με πολύ ωραίο θέμα και θα το συζητήσω με δύο γυναίκες σήμερα, την αντρική παρθενιά και γενικότερα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και η Χριστίνα η Κακούτη, η οποία έχει ετοιμάσει καταπληκτικό θέμα με τίτλο. Μετά θα ασχοληθούμε. Καταρχήν, ήρθες τώρα κοντά μας λόγω του καλεσμένου μέχρι να ετοιμαστείς, μια κούκλα όπως πάντα. Τι έχεις ετοιμάσει?
Σήμερα θα μιλήσουμε για τροφές οι οποίες ενισχύουν το καρδιαγγειακό σύστημα και καθαρίζουν τις αρτηρίες μας. Πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα πράγμα που μου αρέσει πολύ και αυτό το πλάνο, που είναι ένα πράγμα το οποίο πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά ναι, που όταν το γνωρίζουμε και το προστατεύσουμε, γλιτώνουμε από πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια. Τώρα θα σε μάθουμε, βέβαια, και εμείς σαν μικρό κορίτσι που είσαι, εμείς σαν μεγαλύτεροι εδώ, θα σε μάθουμε για την αντρική την παρθενιά. Δηλαδή, τι εννοούμε, δεν εννοούμε ποτέ ένας άντρας, εισαγωγικά ποτέ ένας άντρας πηγαίνει με μια γυναίκα, αυτό όποτε το νιώσει και όποτε θέλει μπορεί να πάει. Ναι. Δεν θα το πούμε εμείς. Αλλά η Μαρία έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και από τις έρευνές της, που είναι και πάρα πολύ μείζον. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει ή και πολλά αγοράκια έχουν τους ενδιασμούς τους για το συγκεκριμένο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Στην ουσία είναι όταν ο χαλινός είναι κοντός, όταν δεν έχει κατέβει το πετσάκι, με λίγα λόγια, το οποίο... Αυτό σημαίνει ότι ένας άντρας είναι παρθένος. Κοίταξαν, επειδή... Γιατί αυτό μπορεί να είναι και... μπορεί να είναι και, αν το θέλεις, και από τη φύση του κάτι τέτοιο. Μα από τη φύση ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό τις περισσότερες φορές. Όχι, ακόμα και να έχει κάνει και πολλές φορές έρωτα ένας άνθρωπος. Ναι, ναι, για παραμένει. Για φέραμε λίγο κοντά, θα σκάσει το παιδί μου. Λοιπόν, ναι. Και από τη φύση του ένας άνθρωπος να είναι έτσι, μπορεί να κάνει και πολλές φορές έρωτα και ακόμα αυτό που λέμε... Να είναι ψηλά, να μην έχει ψηλά. Πέσει, ναι, να μην έχει κατέβει. πάνω κάτω και πλαγίως. Ναι, λοιπόν... Για πες. Στην ουσία είναι μια αντρική υπόθεση, λέει, που μπορεί πολύ απλά να γίνει και μια οικογενειακή, καθώς μπορεί να αφορά ή τον άντρα ή το γιο, το αγοράκι. Ο λόγος για το χαλινό, το πετσάκι του πέους δηλαδή, που αν είναι πιο, αν είναι πιο κοντό από το φυσιολογικό, μπορεί να είναι από ενοχλητικό έως επώδυνο, κυρίως κατά τη διάρκεια του σεξ. Μα αυτό είναι στην πάρα ουσία πολύ επώδυνο, παιδιά, για κάποιους άντρες. Πραγματικά τόσο που πίστεψέ με να μην ευχαριστούνται ούτε τη σεξουαλική πράξη. Σου έχει τύχει. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο κάτι. Τι γίνεται, αυτό έχει με την ηλικία να κάνει, δηλαδή μπορεί αυτό να γίνει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Διάβασε μου λίγο την έρευνα σου, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, η έρευνα λέει ότι ο χαλινός είναι μια λεπτή μεμβράνη που συνδέει τη βάλανο, το κεφαλάκι δηλαδή πάνω-πάνω του πέους, με το κυρίο σώμα του πέους. Σε ορισμένους άνδρες ο χαλινός είναι πιο κοντός από το φυσιολογικό, αν και πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπάρχει εκ γενετής. Ο άνδρας συνήθως το διαπιστώνει την περίοδο της εφηβείας, όταν φυσικά ξεκινάει και η σεξουαλική ζωή του. Μάλιστα. Και εκεί διαπιστώνει ότι όντως υπάρχει ένα θεματάκι. Όταν λοιπόν ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή και δεν καταφέρει να κατέβει αυτό, ωραία, θα κατέβει κάποια στιγμή, λέμε, μια χειρουργική επέμβαση. Mm-hmm. Αλλιώς κατεβαίνει, mm-hmm, λόγω της πίεσης εκείνη τη στιγμή. Καμιά φορά μπορεί να δούμε και λίγο αιματάκι. Είναι αυτό που πήγαμε να το πούμε στην αρχή, λίγο αντρική παρθενιά, που στην ουσία δεν υφίσταται, απλά το λέμε έτσι... Το λέμε έτσι περιπεκτικά, χαρακτηρολογώντας. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι προκαλεί. Οι περισσότεροι άνδρες με βραχή χαλινό παρουσιάζουν δυσκολίες κατά τη σεξουαλική επαφή, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να ερεθίζεται η βάλανός τους και να αισθάνονται πόνο και έντονο πόνο. Ένα μικρό ποσοστό, μάλιστα, παρουσιάζει και πρόωρη εξπερμάτιση, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στα κοριτσάκια. Βέβαια, θέλω να πω ότι αυτό πραγματικά πρέπει να το κοιτάξετε και να μην το φοβάστε, ούτε είναι και ταμπού. Δηλαδή, εννοώ ότι μην φοβάται ένας άντρας να πάει να το κοιτάξει, να πάει να το ψάξει, να πάει να το βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί να ζήσει και με το τέρι του τον έρωτά του, τη σεξουαλική του πράξη. Ναι, και είναι δεν είναι ταμπού, δεν είναι κακό. Δηλαδή, αυτό ισχύει φυσιολογικά και γενεολογικά, δεν υπάρχει σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Υπάρχουν άντρες που δεν γεννιόνται με αυτό. Βέβαια. Δηλαδή, που είναι OK το. Με το να είναι κατεβασμένο, ναι, υπερβολικά μικρό ποσοστό. Δηλαδή, αν τύχει, αλλά στην ουσία το περισσότερο είναι... Αν δεν φύγει, ξέρεις, δηλαδή. Τι γίνεται όμως. Όταν το παιδάκι είναι σε μικρή ηλικία, κάποια στιγμή σου λέει ο παιδίατρος, άρχισε σιγά σιγά να τον αβοκατεβάζει στο πετσάκι, ούτως ώστε να για προετοιμαστεί. Για να συνηθίσει, μπράβο. Ναι, να προετοιμαστεί για αυτή τη διαδικασία. Σε κάποια αγοράκια συμβαίνει να κατέβει, αλλά επειδή δεν σε ανασχετούν,
Και κλαίνε, οι περισσότερες μαμάδες αποστασιοποιούνται. Είναι λάθος. Και λένε στον πατέρα, κάν' το εσύ. Ο πατέρας τις περισσότερες φορές δεν το κάνει εύκολα. Mm-hmm. Οπότε μετά, εγώ στον ανιψιό μου, όταν πήγε 7-8 χρονών που γνώριζα. Άξι, τον αποκατεβάζει. Όχι, πήγα στο μπάνιο κάποια στιγμή μαζί του και του λέω, ο Μιχάλη μου, θα κάνεις αυτό και αυτό. Ναι, μου λέει, το έκανε κανένα δύο φορές ο πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή πονούσε. Αν βάλεις το παιδί από 7 χρονών να το κάνει μόνο το αυτή τη διαδικασία. Να. Δεν ξέρω, μήπως. Όχι, αυτή είναι και μια ηλικία που στην ουσία. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό μπορεί να μας το αναλύσει άνετα και η Κωνσταντίνα που είναι πάνω σε αυτά τα θέματα όσον αφορά την παιδική αυτή. Αλλά στην ουσία ήταν σε μια φάση που έπρεπε από μόνος του να κάτσει να το κάνει, γιατί από εκεί και μετά μπορεί να το κάνει μόνος του. Βεβαίως. Ξεκινάει να το κάνει μόνος του. Και δεν είναι κάτι ούτε αστείο, είναι κάτι άκρος φυσιολογικό. Το προστάζει η φύση ούτως ή άλλως να γίνει, εντάξει, όσο και να το... Πάμε λιγάκι τώρα στο το διακομωδούμε, αλλά στην ουσία είναι κάτι άκρως φυσιολογικό, κάτι που πρέπει να γίνει και κάτι που πρέπει να φυσικά να βοηθάει ο πατέρας στο παιδάκι, να του το δείχνει πώς να το κάνει και να το συνεχίζει έκτοτε ο πιτσιρικάς. Εάν δεν γίνει στην πορεία αυτό, γίνεται μία μικρή χειρουργική επέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο, κόβουμε λιγάκι, κατεβαίνει. Χρησιμοποιούμε αντιβιωτική αλυφούλα αυτές τις μέρες mm-hmm. που το έχουμε κόψει. Ναι. Και από εκεί και μετά. Ναι, μα είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι, είναι φυσιολογικό, όμως. Αλλά. Και από εκεί και μετά λειτουργούν όλα φυσιολογικότατα. Μάλιστα. Και κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι γυρίζουν και λένε το οποίο δεν υφίσταται πλέον, ότι τίθεται και θέμα υγιεινής. Δεν τίθεται κανένα θέμα υγιεινής, καθότι περισσότεροι άνθρωποι πλενόμαστε εκεί χαμηλά, είμαστε. Καθαρή αρκετά. Mm-hmm. Αν δεν κάνουμε, λέει, την επέμβαση, είτε γιατί φοβόμαστε, είτε γιατί ανήκουμε σε εκείνο το μικρό ποσοστό ανδρών που ενώ έχουν βραχυχαλινό δεν τους προκαλεί προβλήματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να σπάσει κατά τη σεξουαλική επαφή. Η ρήξη του χαλινού προκαλεί αιμορραγία και πόνο, μικρή αιμορραγία, γιατί έτσι όπως το λέει εδώ, εντάξει, είναι κάτι. Το παρουσιάζει λίγο. Είναι πολύ μικρή η αιμορραγία. Ναι, δηλαδή στην ουσία είναι 2-3 αγώνες, δεν είναι κάτι. Αν σταθείτε άτυχοι και σπάσει ο χαλινός σας, θα πρέπει να πάτε στον ουρολόγο σας ή στο νοσοκομείο, ώστε με λίγα ραματάκια εκεί πέρα να διορθωθεί το εκάστοτε πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Θα πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχω ετοιμάσει, έτσι λίγο να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το θέμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε με Χριστίνα Κακούτη με πάρα πολύ ωραίες έτσι, διατροφικές προτάσεις και συνήθειες που βοηθάνε πάρα πολύ και ιατρικά για να συνδέσουμε και τα δύο θέματά μας. Mm-hmm. Και εσύ έχεις και άποψη και γνώμη πάνω σε αυτό. Και επιστρέφουμε. Μην λείψει κανείς. Έχουμε πάρα πολύ. Τελευταία μέρα αυτή τη εκπομπή, έτσι με τις δύο κοριτσάρες με τις οποίες και θα τελειώσω τη σημερινή εκπομπή. Μη πει στα ελληνικά κενό και το μήνυμά σας ή το ονοματεπώνυμο για τους διαγωνισμούς για τα πάντα στο 54454 η γραμμή επικοινωνίας με το Μη Μου Πεις και τον Αλέξανδρο Πετρίδη προσωπικά. Στείλτε το μήνυμά σας, πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς, μιλήστε, απαντήστε, πείτε μου αυτό που θέλετε, κάντε την καταγγελία σας να εισακουστούν τα πάντα. Μη πει κενό το μήνυμά σας στο 54454. Η Χριστίνα η Κακούτη έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και βεβαίως έχεις και τις σημειώσεις σου, γιατί κάποια πράγματα που είναι ιατρικά πρέπει και να, αν το θέλεις, και να παίρνουμε και τις συμβουλές, εννοείται, για να μην κάνουμε λάθη. Όπου είπαμε στην αρχή, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τροφές. Για τροφές οι οποίες βοηθάνε στο να μην φράζουν οι αρτηρίες και να μην αναπτύσσεται η πλάκα στις αρτηρίες. Είναι η γνωστή ασθένεια, τα ξέρει και ο γιατρός μας εδώ, η αθυροσκλήρωση, όπως λέγεται. Ναι. Όταν τρεφόμαστε λάθος, μπορεί να αποκτήσουμε την υψηλή χοληστερόλη, LDL. Αυτή η χοληστερόλη δημιουργεί φλεγμονή στις αρτηρίες και σαν αποτέλεσμα μπορεί να γίνει η στένωση. Τη ζημία, στένωση των αρτηριών και μετά εντάξει, πάμε σε άλλες διαδικασίες, mm-hmm. πολύ πιο επίπονες και πιο επώδυνες. Γι' αυτό τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για τροφές οι οποίες περιέχουν αντιοξειδωτικά και... αντιφλεγμονώδεις ουσίες mm-hmm. που θα βοηθήσουν στο να καθαρίσουν τις αρτηρίες μας και να μην έχουμε πλέον προβλήματα με την καρδιά μας. Και θα ξεκινήσουμε με τα δημητριακά ολικής άλεσης. Δεν το γνωρίζαμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα από διαλυτές φυτικές ίνες mm-hmm. που βοηθάνε στο να αποβάλουν να δεσμεύσουν την περιττή χοληστερόλη στον οργανισμό και να την αποβάλει ο οργανισμός, mm-hmm. το σώμα μας. Και φυσικά ξέρουμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε, Δημητρία, τα κουάκερ, Αλέξανδρε, ξέρεις. Εγώ πέπε και παιδιά κουάκερ το τρώω το πρωί και μάλιστα εγώ τον μπλέκω και με Δημητριακά, γιατί σχεδόν δεν μπορώ, η αλήθεια είναι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ.
Η άλλη ομάδα τροφών είναι τα λαχανικά, που έχουν και αυτά μεγάλη ποσότητα φυτικών, διαλυτών φυτικών ενών, όπως και τα φρούτα, αλλά και τα όσπρια. Δηλαδή αυτές τις τρεις ομάδες και οι τρεις ομάδες περιέχουν μεγάλη ποσότητα φυτικών ενών που βοηθάνε στον καθαρισμό. Γιατί γελάς? Γιατί μου λένε ότι. Γιατί δεν το σηκώνεις, λέω, παιδιά, δεν βλέπετε ότι είμαι στην εκπομπή, μου λέει, λες ψέματα. Και εγώ έστειλα μία selfie. Υπάρχει τώρα τρόπος πάντοτε να στείλεις τη φωτογραφία και να πειράξεις. Λοιπόν, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι για άλλες. Ναι. Τα λαχανικά περιέχουν τις φυτικές στερόλες. Είναι το ίδιο πράγμα με τις φυτικές ίνες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι καθαρίζουν, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και καθαρίζουν τον οργανισμό. Άλλη κατηγορία είναι το άπαχο κρέας. Να. Όταν λέμε άπαχο κρέας, παιδιά, είναι πολύ λίγα. Όχι λίγα. Άπαχο, ας πούμε, είναι το κοτόπουλο, δεν ναι, είναι. Ναι, βέβαια. Όχι, μπορεί να ζητήσεις από το χασάπι σου οποιοδήποτε κρέας ψωνίζεις να φροντίσει και νερό να το καθαρίσει. Η ελιά, η σπάλα δεν είναι άπαχο. Ναι, ναι, να στο καθαρίσει με κάποιο τρόπο. Δεν είναι κακό. Παραδείγματος χάρη, το κόκκινο κρέας δεν θεωρείται άπαχο. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι. Να. Ναι. Και μάλιστα τη μέρα πρέπει να τρώμε γύρω στα 75 γραμμάρια με 110 γραμμάρια κρέας. Οπότε εκεί μπορούμε να φροντίσουμε να είναι από την κατηγορία αυτή άπαχο κρέας, όπως και ψάρια πάλι που έχουμε ξαναναφέρει, τα οποία και αυτά όμως περιέχουν τα ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, δηλαδή βοηθάνε την καρδιά στο να αποβάλει, να μην αποφεύγεται η πιθανότητα να γίνει στένωση των αρτηριών. Να προκληθεί στένωση. Στην ουσία, εντάξει, όλα αυτά που λες ούτως ή άλλως βοηθούν στο να καθαρίσουν οι αρτηρίες, να αποβληθούν τα άχρηστα, όπως λες, γιατί το αίμα στον οργανισμό καθαρίζει ούτως ή άλλως τα πάντα. Ναι. Που τρώμε. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι τροφές, οι διατροφές. Βέβαια, οι τροφές είναι σίγουρα. Παίζουν σημαντικό ρόλο. Βέβαια, πρέπει να πούμε τώρα. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ενώ εντάξει, δεν είπαμε ότι ένα παιδάκι που είναι 5, 10, 20, 13 χρονών. Πλέον. Επειδή η παχυσαρκία υπάρχει από πολύ μικρή ηλικία και επειδή όλο αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό ούτως ή άλλως, και καλό είναι οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά, γιατί βλέπω παιδάκια το καλοκαίρι στη θάλασσα. Βλέπεις κάποια παιδάκια που είναι λιγάκι γεματούλικα και λες, μα η μαμά και ο μπάς δεν το βλέπουν. Λένε, αφού τρώει το παιδί, άστο να φάει. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως. Εκεί δημιουργούνται οι κακές χοληστερίνες που βέβαια, λέμε. Και τι γίνεται στην ουσία, στη διάρκεια της ζωής του, το παιδάκι έχει μάθει να τρώει έτσι, το DNA του το έχει πάρει το μήνυμα, θα συνεχίσει να τρώει έτσι, αν κανένας να το προφυλάξει, και θα εμφανιστεί ένα ωραιότατο καρδιολογικό νόσημα σε μια χή ηλικία βγαίνοντας από το δημοτικό που λέω, και πει η μαμά, α, κάτι έπαθε το παιδί, γιατί το έπαθε. Ακριβώς. Ναι. Ναι, μα δεν προσέξεις και δεν υπάρχει σωστή πρόληψη, πώς δηλαδή μετά σου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε κιόλας με τα γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι χαμηλά σε λιπαρά ή και χωρίς καθόλου λιπαρά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με άπαχο γάλα. Βεβαίως. Έλαια, όπως είναι η ελαιόλαδο, η ηλιέλαιο και το λάδι από κάνολα, είναι συγκεκριμένα τα οποία έχουν κάνολα. Ναι. Ναι. Αυτό το ακούω και εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα το βρούμε πάλι στα καταστήματα με βιολογικά προϊόντα αυτό ή σε φαρμακείο. Περιέχουν ω3 και ω6 λιπαρά που βοηθάνε και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Και βεβαίως πρέπει να προσέχουμε να πίνουμε πολύ νερό και όχι αναψυκτικά τύπου κοκακόλα, καφέδες πολύ. Ο καφές γενικά επιβαρύνει. Εντάξει, ένας καφές τη μέρα. Επιτρεπτός, εντάξει, ναι. Αλλά ειδικά το νερό που αναφέρεις είναι όντως γεγονός, γιατί το νερό βοηθάει στο να αποτοξανηθούν και να φύγουν πολλές άχρηστες ουσίες από τον οργανισμό. Γιατί θα περάσει από τα νεφρά μετά και θα φύγει με τα ούρα. Ναι, πολύ βέβαια. Απλά. Στην ουσία όμως, να σου πω και το άλλο, ότι όσον αφορά τις αρτηρίες μας, δεν πρέπει να φροντίζουμε μόνο τη διατροφή μας. Έχει μπει για τα καλά τώρα μέσα στο διδακτορικό ντοκτορά. Ναι, ναι. Ναι, πες μου. Δεν πρέπει να φροντίζουμε μόνο, ας πούμε, δεν ξέρω αν το έχεις και όλο στη συνέχεια, στην πορεία της ερευνάς σου, το ότι πρέπει να φροντίζουμε να μην καπνίζουμε και να ασκούμαστε σωστά. Στο να διατηρηθούν οι αρτηρίες. Αυτό δεν το γράφει έρευνα, αλλά ήθελα να το αναφέρω στο τέλος. Ναι, οι αρτηρίες σε σωστή κατάσταση πρέπει να μην καπνίζουμε. Το τσιγάρο είναι το νούμερο ένα εχθρός, εντάξει, ναι, το ξέρουμε αυτό. Το κυριότερο, και φυσικά να αθλούμαστε, να κινούμαστε, να περπατάμε. Δηλαδή και ένα τέταρτο να περπατάς την ημέρα είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι, αυτό ξεκουράζει την καρδιά, δεν την κουράζει, γιατί υπάρχει σωστή ανταλλαγή. Ναι, και εκτός αυτού παίρνεις οξυγόνο, που καθαρίζει όλο το σύστημα, όλο το καρδιακιακό σύστημα στην ουσία. Αναφέρουμε και τους ξηρούς καρπούς εδώ στην έρευνα, ότι βοηθάνε. Μεσογειακή διατροφή στην ουσία. Προτιμάμε χωρίς σαλάτι, έτσι το τονίζουμε αυτό.
Να πω κάτι που έχει απόλυτη σχέση έτσι, στο γενικό. Φαίνεται το γενικό λίγο. Φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το που μου στέλνουν εδώ μηνύματα τώρα στο MIMIP και στο 54454 μου στείλανε το λέξη ότι είναι καταπληκτικό το φωτιστικό σου που το ανάψαμε. Ναι, όχι, εγώ ήθελα να το δω παιδί μου στον τηλεθεατή. Στο γενικό λέω. Λέω λοιπόν. Λέω. Τι λέω. Λέω κάτι. Έλεγες για το φωτιστικό. Α, έλεγα για το φωτιστικό. Μπράβο. Λέω λοιπόν ότι όταν αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα, λέω, ξαναλέω, ότι στο γενικό, μπράβο μου είπανε, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέω εγώ. Και τελικά δεν έχω και άδικο που το λέω. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ήθελες να συμπληρώσεις κάτι. Όχι, έρευνα. Μια χαρά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα αποχωρήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Τι πλούσια εκπομπή, καλεσμένους, βίντεο, πράγματα, θάματα. Τι δεν έχω δείξει σήμερα, φίλε τηλεθεατή. Θα ευχαριστήσω τη Χριστίνα, τη Μαρία, την Μαρία την Πανταζή που ήταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, αλλά και όλους σας, όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά. Σας αγαπάω πολύ, κορίτσια και αγόρια. Γεια σας.